Σε μακελιό κατέληξε ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή της Μεσαράς. Με 40χρονη γυναίκα να φτάνει στο σημείο να μαχαιρώνει στο λαιμό τον 50χρονο σύντροφό της. Το βαθύ τραύμα προκάλεσε έντονη αιμορραγία με τα πάντα γύρω από τον 50χρονο να πλημμυρίζουν και οι χώροι του σπιτιού του ζευγαριού να θυμίζουν μακελιό. Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σήκωσε στο πόδι τη Μεσαρά και τις τοπικές αρχές. Καθώς στήθηκε επιχείρηση για τη μεταφορά του 50χρονου στο κέντρο υγείας Μυρών και από εκεί στο Βενιζέλιο, ώστε να σταθεροποιηθεί και να αποσωβηθεί κάθε κίνδυνος για την υγεία του. Την ίδια στιγμή η 40χρονη κατέληγε στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Μυρών και από εκεί ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος της, μετά την προσαγωγή της στο δικαστικό Μέγαρο, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, οπότε και θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ανακρίτρια Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 40χρονη γυναίκα υποστηρίζει και αναμένεται να επαναλάβει στην ανακρίτρια ότι την ώρα του καυγά άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και το κάρφωσε στον 50χρονο επειδή εκείνος μίλησε με χυδαίο τρόπο για την κόρη της. Ο 50χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.